ο καθηγητής, ο κύριος Μπουτσόπουλος, ο ακαδημαϊκός μας, δεν κατάφερε, λόγω προβλημάτων κινητικών, δεν κατάφερε να σηκωθεί για να έρθει κοντά μας. Μας στέλνει τους χαιρετισμούς και την αγάπη του, είναι ολόπιστος 37 χρόνια που υπάρχει ο Όλυμπος, από πριν γεννηθεί σε καταστατικό. Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος είναι δίπλα μας και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλες τις εργασίες για την Επτάπολη που έχουν γίνει. Ο καθηγητής, ο κ. Πουλατζάς, που είναι συνακολουθός του και αυτός τα ίδια χρόνια με τον κ. Μουτσόπουλο, θα διαβάσει την ομιλία του κ. Μουτσόπουλου για το σημερινό συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, διακατέχομαι από μεγάλη συγκίνηση, γιατί θα σας μεταφέρω λίγα λόγια από τον μέντορά μου και μεγάλο μου αδελφό, τον καθηγητή κύριο Μουτσόπουλο, τον οποίο επισκέφθηκα την Πέμπτη κατόπιν συνεννοήσεις με τον κύριο Πιζάνο για να του πω τα σχετικά, και η υγεία του δεν του επιτρέπει να μετακινηθεί. Αύριο θα πάνε να τον πάρουν, να πάνε στο νοσοκομείο για εξετάσεις κτλ. Με παρεκάλεσε να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του και την αγάπη του και τη διαβεβαίωσή του ότι ψυχικά και πνευματικά είναι κοντά μας. The use of knowledge, η Επτάπολης και η εποχή μας. And our age. By Evangelos Moutsopoulos. Ένα νησιάτικο πρωινό στις αρχές της δεκαετίας του 80 μου τηλεφώνησε ο Παύλος Πιζάνος και ευγενικά μου ζήτησε να συναντηθούμε για να με ενημερώσει και να προτείνει τη συμμετοχή μου στην υπηρέτηση ενός υψίστου σκοπού. With evident curiosity, με έκδηλη περιέργεια συμφώνησα μαζί του να συναντηθούμε στο σπίτι μου. Ήρθε, he came, κρατώντας τα χέρια του μια ανθοδέσμη, την οποία ευγενικά προσέφερε στη σύζυγό μου. Which he kindly offered to my wife. Στη συνέχεια, ο επισκέπτης μου έβγαλε μια κόλλα χαρτί με γραμμένα ελληνικά και ξένα ονόματα και μου την έδωσε. Τι είναι αυτό, το ρώτησα. Όλα αυτά τα ονόματα, κύριε καθηγητά, είναι προσωπικότητες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο που τους επισκέφθηκα. Τους εξήγησα την ιδέα του υψίστου σκοπού και, όπως βλέπετε, υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στην υπηρέτηση αυτής της ιδέας. Ταξίδεψες σε όλο τον κόσμο για να μαζέψεις υπογραφές, ρώτησα. Ετοιμάζω με την ομάδα μου ένα καταστατικό ίδρυσης του Σωματείου Όλυμπος και πρέπει τα ιδρυτικά του μέλη να πείθουν με το κύρος της προσωπικότητάς τους ότι ο σκοπός του καταστατικού μπορεί να επιτευχθεί. Και ποιος είναι ο σκοπός του καταστατικού σας? Ο Παύλος Πιζάνος με κοίταξε ταραλέα και κατάματα. Η Ελλάδα να ξαναγίνει όπως πριν από 2.500 χρόνια. Παγκόσμιο κέντρο γραμμάτων, τεχνών και επιστημών. Η Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα, ρώτησα. Ναι, κύριε καθηγητά. Η Ελλάδα του σήμερα και του πάντα. Και πώς μπορεί να γίνει παγκόσμιο κέντρο η χώρα μας, που σήμερα είναι μικρή χώρα μέσα στο χάρτη, ενώ στα κλασικά χρόνια ήταν μια απέραντη χώρα? Ξεχνάς ότι υπάρχουν εκατοντάδες ακαδημίες και πανεπιστήμια στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Κίνα, παντού. Μπορεί η σημερινή Ελλάδα να ξεπεράσει το παγκόσμιο κατεστημένο όπως σήμερα υπάρχει και λειτουργεί? Ναι, κύριε καθηγητά, μου απάντησε με απόλυτη βεβαιότητα ο συνομιλητής μου. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, τον ρώτησα. Η Επτάπολης, κύριε καθηγητά. Τι θα πει η Επτάπολης?
Ο Παύλος Πιζάνος σηκώθηκε από την καρέκλα του και με βλέμμα φλεγόμενο από το πάθος των ονείρων του άρχισε να εξηγεί. Η Επτάπολης, κύριε καθηγητά, είναι μια πραγματική πόλη, χτισμένη με πειθαγόρια πρότυπα, στην οποία θα εργάζονται καθηγητές, ερευνητές, διδάσκαλοι, τεχνοκράτες από πολλές χώρες της γης. Και ποια θα είναι η επίσημη εργασία τους? Στα εκπαιδευτικά, στα ερευνητικά και στα πειραματικά κέντρα θα καλλιεργούνται τα γράμματα, οι τέχνες και οι επιστήμες με εφαρμογή των κανόνων της χρήσης της γνώσης στα αριστοτελικά πρότυπα. Τι ακριβώς εννοείς με αυτό, ρώτησε. Ο Παύλος Πιζάνος, περίσκεπτος, είχε έτοιμη και την απάντηση. Η ανθρωπότητα, κύριε καθηγητά μου, είπε, ακολουθεί την πορεία της μάζας, επειδή οι ολίγοι που την οδηγούν εφαρμόζουν τις αρχές του προσωπικού του συμφέροντος. Όσοι φοιτητές βγαίνουν από τα πανεπιστήμια του κόσμου αγνοούν εντελώς τις αρχές του Αριστοτέλη περιπαιδείας. Γνωρίζουν όλοι το προσωπικό του συμφέρον. They all know their self-interest. Το συμφέρον οι φοιτητές λίγο πολύ παίρνουν θόκους εξουσίας, υπηρετώντας αυτούς που τους δίνουν τις εντολές. Αυτούς δηλαδή από τους οποίους πληρώνονται για να δεσμεύουν τις εφαρμογές από τις γνώσεις του στο συμφέρον των ολίγων και ποτέ των πολλών. Μη συνεχίζετε, αγαπητέ μου κύριε Πιζάνο. Έγινε αντιληπτό το όραμά σας. Πήρα το χαρτί με τα χειρόγραφα, ονόματα και τις υπογραφές και το κοίταξα με περισσότερη προσοχή. Λαμπρά ονόματα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ευρώπη υπέγραφαν τους σκοπούς της Επτάπολης. Έχει υπογράψει και ο φίλος μου ο Σόλων Κιδωνιάτης, ρώτησα βλέποντας το όνομά του. Ναι, υπέγραψε από τους πρώτους και μεταξύ μας, κύριε καθηγητά, υπέγραψε με μάτια υγρά. Γνωρίζω από χρόνια τις ευαισθησίες του Σόλωνα. Η προσωπικότητά του κοσμεί την Ακαδημία των Αθηνών, υπέγραψα και εγώ και θυμάμαι πως και τα δικά μου μάτια τη στιγμή της υπογραφής ήταν υγρά. Παρέα με τον Σόλωνα τον Κιδωνιάτη, υπηρετήσαμε πιστά το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Όλυμπος, το τεράστιο έργο προετοιμασίας της Επτάπολης. Ο Σόλων έφυγε πριν από λίγα χρόνια, μετά τα 100. Εγώ συνεχίζω και θα συνεχίσω όσο ζω να υπηρετώ την ιδέα που μέσα στο βαθύ της περιεχόμενο κρύβει τις αρχές της χρήσης της γνώσης και για μια δικαιότερη ανθρώπινη κοινωνία, για μια ταχύτερη μετάβαση του ανθρώπου στα άστρα, για ένα υγιέστερο οικοσύστημα, για έναν κόσμο που άνοιξε τις πύλες της σκέψης του και συνειδητοποίησε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ανθρωπότητα και τον ίδιο τον Θεό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Πουλεντζέ.